για να καταδικάσει αυτού του είδους τις διαρροές, διότι δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση προτού ολοκληρωθεί η συντουλικά η διάσκεψη ή οι διασκέψεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Διαψεύδεται την απόφαση. Ύπαρξη απόφαση αυτή τη στιγμή. Δεν, ότι όχι, ότι βέβαια, το απόφαση. Περιεχόμενο πρέπει να γίνει γνωστό μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής. Υπάρχει όταν ολοκληρωθούν οι διασκέψεις και αποφανθεί. Άρα δεν συνολικά. Υπάρχουν οι διασκέψεις. Άρα κύριε Πετρόπουλε, να πάμε σε ένα υποθετικό σενάριο. Αν μπορούμε να πάμε, φοβάστε ότι μπορεί να υπάρχει μια απόφαση που θα δημιουργεί τέτοια θέματα. Και αν υπάρξει τέτοια απόφαση, πέφτει όλος ο ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου, έτσι όπως τον λέμε. Δηλαδή χτυπάει δομικά αυτά τα κομμάτια που έχουν βγει ως απόφαση ή μπορούν να γίνουν αλλαγές. Είδατε, δεν μπορεί να γίνει λογική συζήτηση σε υποθέσεις και πολύ περισσότερο από την πλευρά της κυβέρνησης να αναπτύσσονται σενάρια και σκέψεις για ζητήματα τα οποία δεν έχουν τεθεί. Και ποιο είναι το σκεπτικό. Αυτό που έχουμε πει ως κυβέρνηση είναι ότι θα περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Απαντάμε μόνο σε σκέψεις που εκδηλώνονται από πλευρές κάποιων που μιλούν για το ζήτημα αυτό, όχι ως απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας, αλλά ως σκέψη δική τους. Στις σκέψεις αυτές έχουμε πει ότι δεν ανησυχούμε για την πορεία του ΕΦΚΑ. Είναι ένας φορέας ο οποίος αποδεικνύει και έχει αποδείξει την βιώσιμότητά του και ότι ενισχύει την προοπτική του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα. Διορθώσεις επιδέχεται, κύριε Πετρόπουλε. Διορθώσεις, ας πούμε, αυτά που λένε πέρα από την απόφαση, που κινούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και λένε για τις εισφορές, ότι πρέπει να μπει ένα πλαφόν, ότι είναι υπάρχουν κάποιες αδικίες για κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες. Αυτό το ακούτε στο Υπουργείο, έχετε τη δυνατότητα, εάν το κρίνετε, να διορθώσετε κάποια πράγματα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχήν διορθώσαμε την πτώση, τη διαρκή πτώση των εισφορών που σημείωναν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Έχουμε διορθώσει πάρα πολλά προβλήματα όσο αφορά την επάρκεια των ασφαλιστικών κεφαλαίων και την καταβολή των συντάξεων. Η χώρα έχει δεσμευθεί να έχει δημοσιονομική δαπάνη για τις συντάξεις τέτοια που δεν θα ξεπερνά το 16,2% του ΑΕΠ. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο αυτό το δεν μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις ή παρεμβάσεις άλλες. Έχουμε κάνει διορθώσεις τόσες πολλές. Όχι, από την αρχή, ο νόμος 437. Από εδώ και πέρα, άρα δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Αυτό σας ρωτάει και ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος. Αν δηλαδή λέω πρώτα απ' όλα ότι διορθώσεις έχουμε κάνει. Σαφώς. Για διορθώσεις ερωτήθηκα αν κάνουμε διορθώσεις. Λοιπόν, κάναμε διορθώσεις. Εάν υπάρξει μια απόφαση αρνητική. Έχω πει, ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει νομοθετήσεις μέχρι στιγμή διατάξεων και μετά την έναρξη της λειτουργίας του ΕΦΚΑ που λύνουν προβλήματα και αυτό γίνεται πάντα και πάντα θα πρέπει να γίνεται. Δεν είναι ζήτημα διορθώσεων, είναι ζήτημα πρόνοιας που πρέπει να εκδηλώνει ο νομοθέτης και η κυβέρνηση για να βελτιώνει τα πράγματα στους ασφαλισμένους. Άρα λοιπόν κύριε Υπουργέ, είστε ανοιχτοί στην κυβέρνηση σε αυτό να υπάρξουν παρεμβάσεις διορθωτικές για να είναι και σύνομες αυτές οι αλλαγές και όσο μπορούν να διευκολύνουν λίγο τους ασφαλισμένους. Κυρία Πολάλη, εγώ απαντώ επί των πραγματικών προβλημάτων που πρέπει να επιλύουμε. Και όχι δεν θα είναι ένα πραγματικό πρόβλημα αν υπάρξει μια αρνητική απόφαση. Δεν ξέρω τι θα λέει η απόφαση, αλλά εγώ εκείνο που εξηγώ είναι ότι έχουμε έναν ΕΦΚΑ ο οποίος παρουσιάζει πλεονάσματα αντί για διαρκή ελλείμματα που είχαμε στο παρελθόν. Αν αυτό το θεωρούμε λάθος και πρέπει να το ανακόψουμε, είναι ένα πολιτικό θέμα το οποίο θα κρίνουν και ήδη οι ασφαλισμένοι. Είναι δίκαιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για όλους αυτός ο υπολογισμός των εισφορών. Θα πω και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η ΓΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ, η συλλογική εκπροσώπηση των επαγγελματοβιοτεχνών και των εμπόρων, είναι αντίθετη στην επαναφορά του παλιού συστήματος. Αυτό δεν θέλει να επανέλθουμε στον ΟΑΕ, κλίμακες. Ούτε στην αυτόματη λειτουργία ενός φορέα για τους ελεύθερους επαγγελματίες μόνο. Αυτό που αναγνωρίζουν και όλοι επίσης, είναι ότι η πλειονότητα, το ποσοστό είναι περίπου 75% αν δεν κάνω λάθος. 80% και παραπάνω, 82%. Είναι αυτοί που ευνοούνται. Αυτό το 20% ή λιγότερο από 20% των ελεύθερων επαγγελματιών που πληρώνουν πάρα πολύ υψηλές εισφορές. Γι' αυτό σας ρωτούμε αν εκεί εντοπίζεται πει από την αρχή.
Αυτό που είχαμε πει είναι ότι πρώτα θα στεριώσουμε τον ΕΦΚΑ, να μπορεί να αναπτύσσει καλές λειτουργίες και να έχουμε θετικά αποτελέσματα στα οικονομικά του. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε νομοθετικές ρυθμίσεις για να δούμε τέτοιες πλευρές. Το έχουμε πει από την αρχή. Δεν είναι κάτι που τώρα μας ήρθε. Εμείς ήδη το έχουμε πει και αυτό θα το κάνουμε. Έχουμε κάνει, για παράδειγμα, και γι' αυτό καλό είναι να δώσουμε μερικές ειδήσεις στον κόσμο να ακούει. Εμείς αποδεσμεύσαμε κάτι που δεν είχε υπάρξει ποτέ στο παρελθόν, την ιδιότητα την επαγγελματική από την υποχρέωση ασφάλισης. Με διάταξη του περσινή, δώσαμε τη δυνατότητα στον δικηγόρο ή στον μηχανικό, γενικά στους επιστήμονες, που επειδή ήταν μόνο και μόνο γιατροί, δικηγόροι ή μηχανικοί, ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν ασφαλιστικές φορές χωρίς να έχουν έσοδα, και δημιουργούσαμε οφειλέτες, χιλιάδες οφειλετών, τους οποίους κυνηγάει το σύστημα, και καταργήσαμε αυτή την υποχρέωση. Όχι, και του αφαιρούσε το δικαίωμα να είναι επαγγελματίας, αν δεν πλήρωνε ότι. Έχανε την ιδιότητά του. Αυτή ήταν δίμευση. Ήταν θάνατος, οριστικός. Αυτά δεν πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να βλέπουμε. Αυτό που λέτε, διορθώνουμε. Αυτό δεν είναι απλά διόρθωση. Είναι σωτηρία για πάρα πολύ κόσμο. Προωθούμε τώρα, τις επόμενες μέρες, θα καταθέσουμε στη Βουλή διάταξη για να απαλλαγούν από οφειλές εκείνοι που ήταν διπλά χρεωμένοι, διότι διεκδικούσαν διαφορετική φορείς ασφάλισης την περίπτωση της εισφοράς τους. Είναι σημαντικό να μείνουμε λίγο. Ένα στρεβλό σύστημα. Παράδειγμα. Πάρα πολλοί συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, εσείς δεν το λέτε έντονα, το λέω εγώ για τους δημοσιογράφους, ούτε είδα, και το είπα και στη Βουλή, ούτε τις εφημερίδες των δημοσιογράφων να γράφουν για το πρόβλημα των δημοσιογράφων που κυνηγούνται από το σύστημα με χρέη 100 και 150 και 200.000 ευρώ, επειδή δεν κατέβαλαν και εισφορές ταυτόχρονα στον ΟΑΕ που τους χρέωνε. Ενώ είχαν το ταμείο τους στο. Και πολλές φορές αγνοούσαν αυτή την οφειλή, και πάμε να σώσουμε αυτόν τον κόσμο. Θα το κάνουμε τώρα. Αυτό πέρασε, το περνάτε τώρα. Τώρα θα το περάσουμε. Και αυτό δείχνει και την καλή πορεία της χώρας. Πότε έρχεται περίπου, έχετε εικόνα? Την επόμενη εβδομάδα προφανώς θα είμαστε σε θέση να καταθέσουμε τη σχετική διάταξη. Και αυτό δείχνει την καλή πορεία της χώρας, που αποκτά πεδίο ελευθερίας να λύνει τέτοια προβλήματα, τα οποία παλιότερα δεν υπήρχε περίπτωση να περάσουν με έγκριση των δανειστών. Άρα όλα τα βήματά μας είναι αποτέλεσμα επιτεγμάτων. Αν αυτά τα επιτεγμάτα κάποιοι θέλουν να τα καταργήσουμε και να τα χάσουμε, δεν ξέρω αν είναι βελτίωση ή διόρθωση αυτό. Μιλήσατε για τη βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ. Τι εικόνα έχουμε για τα οικονομικά, δηλαδή η πορεία του, πώς πάει? Πέρσι παρουσιάσαμε 765 εκατομμύρια πλεόνασμα. Συνολικά, επειδή προβλέπαμε έλλειμμα αντίστοιχου ποσού πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο, μια θετική απόκληση στις εισπράξεις του ΕΦΚΑ, και δεν οφείλεται γιατί δεν δίναμε συντάξεις. Θα το δούμε και αυτό. Ναι, συντάξεις, φαίνεται από τα νούμερα. Ναι. Είχαμε 168.000 εκκρεμείς συντάξεις, κύριες, το 2015, Γενάρη του 2015. Έχουμε φτάσει το προηγούμενο μήνα στις 73.000 εκκρεμείς συντάξεις. Κάτω από τις μισές πέσαμε. Έχετε δίκιο. Απλώς και εγώ θέλω αυτό να μου διευκρινίσετε κάτι. Επειδή βλέπω κάποιους τίτλους για 220.000 συνταξιούχοι που περιμένουν στην ουρά. Δεν έχουν είναι δικαιούχοι, βάλει. Είναι εφάπαξ, είναι σύνταξη. Έχουν και κάνει και άθρηση όλων μαζί. Κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, εφάπαξ. Άρα δεν γίνεται. Που έρχονται από πόσα χρόνια πριν, έρχονται από αρκετά χρόνια πριν. Δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που περιμένουν πολλά χρόνια. Σε ορισμένους από τους παλιούς φορείς, όπως είναι το τσάι, δεν βγάζει άκρη. Είναι και 4 χρόνια. Και 4 χρόνια και 5 χρόνια, λόγω της κατάστασης που υπήρχε σε αυτούς τους φορείς. Σε αυτούς, κύριε Υπουργέ, δίνεται προτεραιότητα νομικών, στην εκαθάριση της υπόθεσής τους? Δίνεται προτεραιότητα, είναι η πρώτη που θα. Με την ενοποίηση όλων σε έναν φορέα, έχουμε την ευχέρεια να ρίχνουμε δυνάμεις εκεί που πραγματικά χρειάζεται περισσότερη υποβοήθηση. Και δημιουργούμε και ένα σύστημα λειτουργίας σύγχρονου μηχανογραφικού για να επιταχύνουμε την εξυπηρέτηση των πολιτών. Είπαμε και θα το κάνουμε ότι μέσα από τον ΕΦΚΑ θα έχουμε το πρωτόγνωρο αποτέλεσμα η σύνταξη να καταβάλλεται όταν θα έχει ολοκληρωθεί όλο το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Αυτό δεν γίνεται αμέσως. Αυτό θα γίνει μετά από 2 χρόνια τουλάχιστον. Γιατί είναι. Και σταδιακά θα συμβαίνει. Σταδιακά ήδη συμβαίνει. Σας λέω τι επιτέγματα έχουμε. Και όταν θα ολοκληρωθεί, αυτό θα οδηγεί στο να εξυπηρετείται ο ασφαλισμένος. Την ίδια στιγμή που ζητά τη σύνταξη, μέσα στον ίδιο μήνα θα παίρνει σύνταξη. Αυτό κάνουμε. Αν αυτό θεωρείται λάθος και πρέπει να το διορθώσουμε,
Θα να ρωτήσω κάτι. Δεν μιλάμε για τέτοια λάθη. Τι κάνουμε. Σας λέω τι κάνουμε. Τα έσοδα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν προκαλέσαμε φοροδιαφυγή και σφοροδιαφυγή, όπως λένε διάφοροι. Έχετε στοιχεία για αυτά. Φυσικά. Όταν έχουμε τον ίδιο, στα ίδια ποσοστά και αύξηση των δηλωμένων εισοδημάτων σε σχέση με το 2015, ο νόμος ο δικός μας για τον ΕΦΚΑ μπήκε σε εφαρμογή από το Μάιο του 2016. Το 2015 δεν ήξερε ο κόσμος ότι θα έρθει αυτός ο νόμος, άρα όταν το 2015 δήλωσε εισοδήματα που δήλωσε και το 2016 που ήρθε ο νόμος, σημαίνει ότι δεν προκάλεσε ο νόμος. Τώρα τον Απρίλιο θα εκδοθούν έσοδα. Και είχαμε και 23.000 παραπάνω φέτος, το 2017, ελεύθερους επαγγελματίες που μπήκαν μέσα στο σύστημα. Και δεν είχαμε ποτέ διαρροή ασφαλισμένου, γιατί λέγανε κλείνανε τα μπλοκάκια από φόβο και από τρόμο. Να. Καθόλου δεν συνέβη αυτό. Πάντα έκλειναν μπλοκάκια δεν κάθε έκλειναν, χρόνο. Δηλαδή, πάντα. Παραπάνω. Συγκριτικά. Και το 2015 και το 2014 και το 2013. Στα στοιχεία που έχετε εσείς στη διάθεσή σας, βλέπετε κάποια διαφορά. Έκλεισαν περίπου 3.000 παραπάνω μπλοκάκια από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Μιλάμε για 75 με 77 ή 70.000 μπλοκάκια που λένε κάθε φορά. Είναι ένας αριθμός παραπάνω, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικός. Ακούστε όμως, εντάχθηκαν στην πλατφόρμα των μισθωτών, διότι αυτοί είχαν μέχρι δύο εργοδότες και εντάχθηκαν στην κατηγορία των ασφαλισμένων με ασφαλιστική εισφορά που δεν είναι μισθωτή. Στο τέλος του μήνα. Όλα έχουν εξηγήσεις. Αν είμαστε ψύχρεμοι και συζητάμε. Περιμένουμε έκδοση νέων συντάξεων μέχρι το τέλος του μήνα. Προφανώς. Και θα επιταχυνθεί η έκδοση των κύριων συντάξεων το επόμενο διάστημα, διότι το μηχανολογικό σύστημα οργανώνεται συνεχώς. Πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι δεν υπήρχαν μηχανογραφικά συστήματα σε όλους τους φορείς. Το ΤΣΑΙ απέκτησε προσφάτως και ελλειπές. Το Ταμείο εννοώ των νοσηλευτικών, ιατρών και... Με τη διαδοχική ασφάλεια που υπάρχει το πρόβλημα, έτσι αλλιώς λόγω αυτού του γεγονότος μας λέτε, θα λυθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία που λέτε με τον υπηρεσιό. Ακόμα και για την διαδοχική ασφάλιση χρειάζεται μηχανογραφικό πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Αυτά δεν υπήρχαν. Οπότε, δεν υπήρχαν και τα καταργήσαμε. Να το πούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το καλό αποτέλεσμα έκδοση συντάξεων, το οποίο δεν μας αρκεί, δεν μας ικανοποιεί. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε για να είμαστε ικανοποιημένοι, σύνταξη να δίδεται στον ίδιο μήνα που χορηγείται ένα τελευταίο ερώτημα από εμένα στον ΕΦΚΑ σχετικά με την απόφαση αυτή που αναμένεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διακινδυνεύει ολόκληρο το οικοδόμημα του νόμου Κατρούγκαλου ή αν είναι μεμονωμένα σε κάποιες διατάξεις του θα το δείτε ξεχωριστά? Εγώ νομίζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα ακούσει αυτά που συζητούνται στην κοινωνία και θα κρίνει με σκοπό την βελτίωση του συστήματος και όχι τη χειροτερεύσή του. Οι βελτιώσεις είναι ορατές, σταθμισμένες και αποδεικνύονται και δεν νομίζω ότι θα θέλει κανείς να καταστρέψει μια προσπάθεια που έγινε σε δύσκολους καιρούς με τεράστια βάρη για τον ελληνικό λαό για να γυρίσουμε σε χειρότερες συνθήκες. Δεν φαντάζομαι ότι είναι αυτή η πρόθεση κανενός και δεν νομίζω ότι θα δούμε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Διοίκηση ο ΕΦΚΑ θα έχει, γιατί δεν έχουμε. Προφανώς και θα έχει. Η διοίκηση έχει ο ΕΦΚΑ. Διοικητή. Δεν έχουμε ακόμα τοποθετήσει, αλλά η διοίκηση ασκείται κανονικά και για όλα τα θέματα. Πότε αναμένουμε τον νέο διοικητή? Μέσα στο μήνα θα τοποθετηθεί. Και έχουμε κάποια καινούργια παρέμβαση νομοθετική πέρα από αυτή που μας είπατε που σχεδιάζει το Υπουργείο? Είναι πολύ θετικές παρεμβάσεις. Εκτός από αυτήν που είπα για την διαγραφή αφισβητούμενων οφειλών στην κοινωνική ασφάλιση, είναι πολλές κατηγορίες. Δεν μπορώ να τις εξαντλήσω αυτή τη στιγμή, αλλά η διάταξη δίνει την δυνατότητα σε πολλούς που αδικαιολόγητα έχουν χρεωθεί με οφειλές να τις διαγράψουν. Λέω το παράδειγμα των δημοσιογράφων, γιατί είναι πολύ γνωστό και το ξέρουν οι συναδελφοί σας σε αρκετούς χώρους των μέσων ενημέρωσης. Είναι η έναρξη της ασφάλισης των αγροτών. Οι αγρότες μπορούν να περιμένουν και 2, 3 και 4 χρόνια για να ενταχθούν στον ΟΓΑ. Αυτό ίσχυε, αυτό συμβαίνει ακόμα και με νομοθετική ρύθμιση
λέμε πως μόνο με την κατάθεση απογραφικού δελτίου αποκτά αμέσως την ιδιότητα Μάλιστα. του ασφαλισμένου αγρότης. Mm-hmm. Αυτό θα τον βοηθήσει να ενταχθεί σε προγράμματα που υπάρχουν για τους νέους αγρότες, σε επιδοτήσεις. Χάνονται χρήματα από αυτό το λόγο. Και χάνονταν πάρα πολλές δεκαετίες. Το κάνουμε τώρα. Υπάρχουν τα θέματα της έναρξης χορήγησης των συντάξεων, που όλοι θα έχουν την ίδια χρονική αφετηρία, και μια σειρά άλλα θέματα. Μάλιστα. Οπότε οποία... έχετε μια σειρά παρεμβάσεων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίως. Και πρέπει να πω, επειδή η συζήτηση, βεβαίως, η συζήτηση που γίνεται και παραπλανά πραγματικά καμιά φορά η στατιστική την σωστή σκέψη και την ορθή σκέψη. Οι εισφορές, οι συντάξεις που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό. Είπε ο φίλος μου ο Σάββας Ρομπόλης ότι οδηγεί σε 450 ευρώ συντάξεις. Το κύριος Φίλης το είπε. Επειδή το είπε ο κύριος Ρομπόλης. Άρα ποια είναι η αλήθεια. Δεν είναι δική του μελέτη. Ποια είναι η αλήθεια. Έχει ένα σφάλμα εδώ και θα αποδειχθεί ότι λαμβάνεται εσφαλμένα η βάση υπολογισμού της μέσης σύνταξης. Η μέση σύνταξη αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 722 ευρώ, 723 ευρώ. Σήμερα, έτσι, η μέση σύνταξη. Η μέση σύνταξη που θα υπάρξει θα είναι 657-660 ευρώ. 660 ευρώ. Άρα 60 ευρώ διαφορά θα είναι. Επομένως δεν πάει 450 για να κάνουμε τέτοιους λογαριασμούς. Και υπενθυμίζω πως ο νόμος με βάση τον οποίο λειτουργεί σήμερα ο ΕΦΚΑ προβλέπει τη δυνατότητα αύξησης των συντάξεων. Άρα η προοπτική θα είναι αυξητική και όχι. Όσο πάει καλά η οικονομία. Βεβαίως, διότι είναι αποτέλεσμα με την ανάπτυξη του ΑΕΠ και η Εθνική Σύνταξη, αφού σχετίζεται με το ΑΕΠ, θα έχει μια θετικότερη. Πάντα σε σχέση με την ανάπτυξη και σε σχέση με τους δανειστές μας. Και τους στόχους που έχει και η χώρα. Γιατί ξέρετε, δημιουργούνται προσδοκίες. Τα οποία όπως είδαμε. Όπως είδαμε, στους συνταξιούχους. Οι προσδοκίες είναι όλων μας θετικές. Mm-hmm. Και παλεύουμε γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα σας πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Οι πολίτες ελέγχουν την ΕΡΤ. Τα συμβούλια κοινωνικού ελέγχου της ΕΡΤ χρειάζονται τη συμμετοχή σας.